ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γκόρντον Σόντλαντ, για πολλούς ο μάρτυρας που φοβάται όσο κανέναν άλλον ο Λευκός Οίκος στην έρευνα για την παραποπή του Ντόναλντ Τραμπ, κατέθεσε το απόγευμα της Τετάρτης ενώπιον του Κογκρέσου. Εύπορος επιχειρηματίας στον ξενοδοχειακό τομέα και χορηγός του Τραμπ, είπε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο ήταν ενήμερος και στήριζε πλήρως τις προσπάθειές του στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι συνεργάστηκε στο θέμα της Ουκρανίας με τον Ρούντι Τζουλιάνι, προσωπικό δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από εντολές του Προέδρου. As I testified previously, Mr. Giuliani's requests were a quid pro quo. Όπως κατέθεσα και προηγουμένως, τα αιτήματα του κύριου Τζουλιάνι ήταν ένα δούνε και λαβήν για να κανονιστεί μια επίσκεψη στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο Ζελένσκι. Ο κύριος Τζουλιάνι ζήτησε από την Ουκρανία να προβεί σε δημόσια δήλωση που να αναγγέλει έρευνες για τις εκλογές του 2016. Ο κύριος Τζουλιάνι εξέφραζε τις επιθυμίες του πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και γνωρίζαμε ότι αυτές οι έρευνες ήταν σημαντικές για τον πρόεδρο. Η έρευνα του Κογκρέσου επικεντρώνεται στο τηλεφώνημα της 25ης Ιουλίου, κατά το οποίο ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος ζήτησε από τον Ουκρανό ομόλογό του να διεξάγει δύο έρευνες που θα τον ωφελούσαν πολιτικά, η μία εξ αυτών σε βάρος του δημοκρατικού πολιτικού του αντιπάλου, Τζο Μπάιντεν. Γνωρίζω ότι τα μέλη αυτής της Επιτροπής συχνά πλαισιώνουν αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα με τη μορφή μιας απλής ερώτησης. Υπήρχε ένα δούνε και λαβήν. Όπως έχω ήδη καταθέσει όσον αφορά την κλίση του Λευκού Οίκου και την συνάντηση που έγινε στο Λευκό Οίκο, η απάντηση είναι ναι. Ο Γκόρντον Σόντλαντ κατέθεσε ακόμα ότι δεν ήθελε ο ίδιος και άλλοι δύο ανώτεροι αξιωματούχοι να συνεργαστούν με τον Τζουλιάνι, αλλά έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν δεδομένων των συνθήκων και ακολουθώντας τις εντολές του Προέδρου, καθώς είχαν κατανοήσει ότι αν αρνούνταν την συνεργασία, θα χανόταν μια σημαντική ευκαιρία να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι δεν άκουσε ποτέ τον Τραμπ να θέτει ως προϋπόθεση για την βοήθεια προς την Ουκρανία τις πολιτικές έρευνες.